Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, βρισκόμαστε μπροστά σε ιστορικές εξελίξεις που θα επηρεάσουν καθοριστικά την πορεία και το μέλλον της Ευρώπης και των λαών της. Ο ιστορικός χρόνος είναι πυκνός, διαγράφει εξελίξεις με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από αυτή που οι ευρωπαϊκές ηγεσίες έχουν συνηθίσει να αντιδρούν. Η Ευρώπη σήμερα βιώνει τα αποτελέσματα της ανεπάρκειας και των καθυστερήσεων στην αντιμετώπιση της κρίσης. Μιας κρίσης που έχει τις ρίζες στο οικονομικό πεδίο, όμως σήμερα είναι σαφές ότι εξελίσσεται σε κρίση πολιτικής. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Μεγάλη Βρετανία αποτελεί την πιο χειροπιαστή και τελευταία πράξη του δράματος αυτής της πολιτικής κρίσης. Εκεί, όπως άλλωστε και σε πολλές άλλες χώρες, οι χρόνιες ανεπάρκειες των ηγεσιών της Ευρώπης, η επιμονή σε κατάφορα άδικες πολιτικές λιτότητας και η επένδυση σε ξενοφοβικά αντανακλαστικά και σε μια αντιμεταναστευτική ρητορία τροφοδότησαν εδώ και πολύ καιρό τον λαϊκισμό, τον σοβινισμό και τον εθνικισμό. Όσο και αν μας προβληματίζει η απόφαση του Βρετανικού λαού, πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι μια απολύτως σεβαστή απόφαση. Επιβεβαιώνει όμως μια κρίση ταυτότητας της Ευρώπης, μια στρατηγική κρίση. Και βεβαίως αυτή η κρίση, αυτή η εξέλιξη δεν ήρθε ως κεραυνός την προηγούμενη περίοδο. Τα προμηνύματά της έχουν έρθει εδώ και καιρό, με την άνοδο όλων των ακροδεξιών και εθνικιστικών κομμάτων στην Αυστρία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία και αλλού. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Βρετανία δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά φέρνει στην επιφάνεια μια πολυδιάστατη κρίση. Είναι μια κρίση προσανατολισμού της ίδιας της Βρετανίας, κρίση πολιτικής και κοινωνικής νομιμοποίησης της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και κρίση περιεχομένου της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, της παγκοσμιοποίησης της λιτότητας, των ιδιωτικοποιήσεων, της συρρήκνωσης του κοινωνικού κράτους, των εκρηκτικών ανισοτήτων και αποκλεισμών. Διότι τα λαϊκά εργατικά στρώματα που ψήφισαν υπέρ του Brexit δεν το έκαναν ανέτια. Ήταν τα θύματα της αποβιομηχάνησης, της ανεργίας, της περιθωριοποίησης, του φόβου μπροστά στα μεταναστευτικά ρεύματα. Ήταν η αντίδραση κοινωνικών στρωμάτων που ήδη από την εποχή της Thatcher είχαν δεχτεί σκληρά πλήγματα σε όλα τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Το υπόβαθρο αυτής της κατάστασης η οποία επικρατούσε στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ευρώπη το αξιοποίησαν οι ακροδεξιές εθνικιστικές δυνάμεις. Διότι η ψήφος του Βρετανικού λαού είναι σεβαστή. Όμως η εκστρατεία του Brexit, η στρατηγική της εξόδου από το ευρώ, καθοδηγήθηκε από δεξιές και ακροδεξιές εθνικιστικές και αντιμεταναστευτικές δυνάμεις και από επιχειρηματικά συμφέροντα που είδαν τη θέση τους να χειροτερεύει έναντι άλλων μερίδων του βρετανικού καπιταλισμού. Ήταν μια εκστρατεία ενταγμένη σε μια αντιδραστική και όχι σε μια κατάσταση η οποία μπορούσε να οδηγεί σε διαφορετικό επίπεδο. Παρά το στρατηγικό συμβιβασμό μας, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σταμάτησε να μιλάει για την ανάγκη της Ευρώπης να αλλάξει επιγόντως πορεία. Στυλιτεύσαμε την αλακάρτ εφαρμογή των ευρωπαϊκών συνθήκων, τις μονομερείς ενέργειες, όπως το κλείσιμο των συνόρων ανάμεσα σε κράτη που υποτίθεται ότι ανήκουν σε μια ενιαία οικογένεια. Προειδοποιήσαμε ότι όταν χαϊδεύεις μυσαλόδοξες απόψεις και υιοθετείς ακροδεξιές θέσεις, ο κόσμος θα προτιμήσει το πρωτότυπο, τους αυθεντικούς, δηλαδή εκφραστές της ακροδεξιάς, όπως παρατηρούμε να συμβαίνει σε μια σειρά από ευρωπαϊκά κράτη. Σήμερα, έχοντας ως δεδομένη την απολύτως σεβαστή απόφαση του Βρετανικού λαού να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήρθε η ώρα να εμφανιστεί μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πορεία, μια συγκροτημένη και πλατιά άποψη ικανή να ανακόψει την κυριαρχία του νεοφιλελεύθερου παραδείγματος και να αποτρέψει την πορεία προς την πλήρη διάλυση. Διότι μην τρέφεται καμία αμφιβολία, εάν οι πολιτικές αυτές συνεχιστούν, η Ευρώπη οδεύει ολοταχώς προς τα πίσω. Προς εποχές που αφελώς ίσως θεωρούσαμε ότι έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτοί. Τώρα όλοι αναγνωρίζουν το αυτονόητο, ότι δηλαδή η Ευρώπη ή θα αλλάξει ή θα διαλυθεί.
Τώρα αυτοί πώς θες μας κατηγορούσαν επειδή θέταμε ζήτημα αλλαγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακαλύπτουν όψιμα ότι η Ευρώπη που γνωρίζαμε έχει πεθάνει. Ή για να το πούμε πιο ήπια, όπως είπε η καγκελάριος Μέρκελ, πρέπει να γίνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Μπροστά ναι, αλλά σε ποια κατεύθυνση, σε αυτή που είχε ως τώρα η Ευρώπη, χωρίς αλλαγή πολιτικής. Τότε γιατί να υπάρξουν διαφορετικά αποτελέσματα. Πώς θα πιστεί ο Ευρωπαίος πολίτης, είτε του Νότου, είτε του Βορρά, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας χώρος δημοκρατίας και ότι η γνώμη του εισακούεται. Δεν είναι δυνατόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να λένε ότι θέλουν να αλλάξει η Ευρώπη και την ίδια στιγμή να προωθούν τη Διατλαντική Συμφωνία για το Εμπόριο, την TTIP και τις επενδύσεις ερήμην των λαών. Δεν μπορούν να λένε ότι θέλουν να αλλάξουν την Ευρώπη και την ίδια στιγμή να αρνούνται το μοίρασμα της ευθύνης για το προσφυγικό, την αμοιβαιοποίηση του χρέους, την πιο από κοινού όθηση της ανάπτυξης. Δεν μπορεί να υπάρξει ενωμένη Ευρώπη και κοινό νόμισμα όταν τα κόστη και τα ωφέλη δεν μοιράζονται δίκαια και αναλογικά. Αυτή είναι ακριβώς την απουσία ουσιαστικών απαντήσεων εκμεταλλεύονται οι δυνάμεις της ακροδεξιάς. Στα πλαίσια αυτά, ο ιστορικός ρόλος της αριστεράς είναι να συγκροτήσει τον πόλο εκείνο που θα ορίσει και θα κερδίσει στο ευρωπαϊκό πεδίο μια βασική διαχωριστική γραμμή. Ότι δηλαδή οι ανάγκες και τα συμφέροντα των ανθρώπων και των κοινωνιών θα έχουν απόλυτη προτεραιότητα έναντι των συμφερόντων του ολιγαρχικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τώρα που η Ευρώπη μοιάζει περισσότερο από ποτέ έτοιμη να καταρρεύσει, οφείλουμε να δώσουμε το ένασμα για την αντεπίθεση των προοδευτικών δυνάμεων. Όλο το δυνάμεων αυτών που δεν θέλουν η Ευρώπη να γυρίσει σε χρόνια παλιά, η Ευρώπη η οποία θα υπάρχει ακροδεξιά και η δεξιά, η Ελλάδα η οποία θα είναι αυτή η οποία ήταν έρμεο και δίνουν την τελευταία μάχη, καναλάρχες. Αυτοί οι οποίοι το σύστημα το δείξαν μέχρι εδώ σήμερα δίνουν την τελευταία μάχη και δεν πρέπει να στηρίζονται από τις προοδευτικές δυνάμεις. Είτε λοιπόν η πολιτική θα υπερισχύσει των τεχνοκρατών και η Ευρώπη θα αλλάξει, είτε θα αποσυντεθεί στο όνομα του απομονωτισμού και της εθνικιστικής περιχαράκωσης. Η πρόσφατη ολοκλήρωση της αξιολόγησης αποτελεί το επιστέγασμα της πολύμηνης επίμονης προσπάθειας κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα πλέον αφήνει πίσω το δύσκολο και ομολογουμένως αντιπαραγωγικό κομμάτι της διαπραγμάτευσης και εισέρχεται σε νέα φάση. Με εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση για μεγάλο χρονικό διάστημα και για πρώτη φορά με ένα σαφή και δεσμευτικό οδικό χάρτη για τη διευθέτηση του χρέους δημιουργούνται επιτέλους οι προϋποθέσεις προκειμένου η κυβέρνηση να κερδίσει το επόμενο μεγάλο στοίχημα αυτό της επιστροφής σε αναπτυξιακούς ρυθμούς. Προτού μιλήσω όμως για την παραγωγική ανασυγκρότηση που οραματιζόμαστε, σχεδιάζουμε και σιγά σιγά αρχίζουμε να υλοποιούμε, θα ήταν καλό και εξαιρετικά χρήσιμο να συνομολογήσουμε τι συνέβη στη χώρα για να φτάσουμε στο 2010 και τον εγκλωβισμό της χώρας στο λαβύρινθο των μνημονίων, της επιτροπίας και της διαλυτικής σε όλα τα επίπεδα λιτότητας. Θεωρώ ότι δυστυχώς το ζήτημα δεν ήταν απλά λογιστικό. Δεν ήταν απλά η εκτόξευση των ελλειμμάτων ή η αδυναμία διαχείρισης του χρέους. Προφανώς ήταν και αυτά, αλλά όχι μόνο αυτά. Η μεταπολεμική και μεταπολιτευτική Ελλάδα εξελίχθηκε με ένα φηματικό μοντέλο ανάπτυξης με αποκορύφωμα τη δεκαετία του 90. Και μετά, οπότε και ακολούθησε ένα σχέδιο απόλυτα μεταπρατικού μοντέλου με σταδιακή και μεθοδευμένη απομείωση της παραγωγικής βάσης. Οι παραγωγικές εστίες σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια έσβησαν και οι επιλογές αυτές άφησαν βαριά τα σημάδια στην οικονομία. Το 75% των προϊόντων που κυκλοφορούσαν το 2008 ήταν εισαγόμενα, γεγονός ενδεικτικό του μοντέλου ανάπτυξης που εφαρμόστηκε και κατέστησε τη χώρα εντελώς ανοχήρωτη απέναντι στην οικονομική κρίση. Για όσους παρακολουθούν και έχουν γνώση το στοιχείο της αγοράς, η επιβολή των μνημονιακών προγραμμάτων οικονομικής στήριξης δεν ήταν έκπληξη, ούτε ήταν συνέπεια μόνο των λαθών και των αστοχιών των μέχρι τότε κυβερνήσεων. Δεν ήταν μόνο απότοκο της διαφθοράς και της διαπλοκής
που βασανίζουν την Ελλάδα εδώ και δύο και πλέον αιώνες. Ήταν φυσικό επακόλουθο και αυτό των επιλογών. Με εμφανή τα βαριά συμπτώματα όλης αυτής της κατάστασης, η χώρα παραδόθηκε στα νεοφιλελεύθερα προγράμματα σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής. Σήμερα 6 χρόνια έχουμε το χρέος ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να μαζέψουμε τα συντρίμια. Τρομοκρατικά μεγάλη και υψηλή ανεργία, με ιδιαίτερη έμφαση στους υψηλά καταρτισμένους νέους μας και τους μακροχρόνια ανέργους. Τους συρρυκνωμένους μισθούς και συντάξεις στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες έχουν επιφέρει μεγάλο πλήγμα μέσα στο χώρο της εργασίας. Η απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων είναι ό,τι χειρότερο για την οικονομία της χώρας. Την απώλεια των 2/3 των συνολικών επενδύσεων την τελευταία δεκαετία. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο πως έχουμε πολλή και σκληρή δουλειά να κάνουμε. Με το πρόγραμμα που έχουμε αρχίσει να εφαρμόζουμε, φιλοδοξούμε να θέσουμε τις βάσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Απόλυτη προτεραιότητά μας πρέπει και είναι να είναι η δραστική μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ προωθεί επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας που εξασφαλίζουν και θα εξασφαλίσουν νέες και σταθερές θέσεις εργασίας. Έτσι θα σταματήσει η μετανάστευση των πλέον δημιουργικών κομματιών και δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας των νέων ανθρώπων. Ο πρόσφατα ψηφισμένος αναπτυξιακός νόμος κινείται σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση, επιδιώκοντας ακόμα τη δημιουργία καινοτομικών εξωστρεφών δυναμικών βιώσιμων επιχειρήσεων, την αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, αλλά και την επαναβιομηχάνηση της χώρας μέσα στην καταραίουσα η κατάσταση της οικονομίας. Θέλω να σας επισημάνω, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι την προηγούμενη περίοδο η κυβέρνηση πέτυχε να αλλάξει τη συμφωνία που είχε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ξέρετε, τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία επιτεύχθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση, ενώ είχαν συμφωνήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και μετά την επιβεβαίωση από τον κύριο Χαρδούβελη το 4,5% του ΑΕΠ, καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η δυνατότητα που μας δίνεται από τη μείωση των πλεονασμάτων είναι χρηματικά ποσά, δισεκατομμύρια, τα οποία γλιτώσαμε και θα πέσουν στην παραγωγική οικονομία. Οι θεσμοί το προηγούμενο διάστημα ζητούσανε και έχει μεγάλη σημασία όσοι μας εγκαλούν για τις επιλογές τις οποίες έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, ζητούσανε την αύξηση του ΦΠΑ στην ενέργεια, ζητούσανε την αύξηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς της ΕΙΔΑΠ και της ΔΕΗ, που ήταν από το 13 στο 23. Την αύξηση του ΦΠΑ στον πολιτισμό. Ζητούσανε να αυξηθεί ο κύριος φόρος στον ΕΦΙΑ. Καταφέραμε να παραμείνει ο φόρος στον ΕΦΙΑ ο ίδιος ως ποσοστό 2,65 δισεκατομμύρια και να διανεμηθεί στα εισοδήματα σε αυτούς που οποίοι είχαν την προηγούμενη περίοδο μεγαλύτερη αξία γης και τετραγωνικά. Άρα είναι ανάλογα με αυτό. Στα κόκκινα δάνεια οι δανειστές ζητούσαν να απολούνται όλα ανεξαρτήτως κατηγορίας. Στη διαπραγμάτευση η κυβέρνηση πέτυχε να εξαιρεθούν όλα τα δάνεια που συνδέονται με την πρώτη κατοικία. Δηλαδή όχι μόνο τα στεγαστικά αλλά και τα καταναλωτικά, τα επισκευαστικά, τα δάνεια των ελεύθερων επαγγελματιών. Μοναδικό κριτήριο η αντικειμενική αξία να είναι μέχρι 140.000 ευρώ. Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι οι δανειστές ζητούσαν αλλαγή του νόμου Κατσέλη, ώστε να προστατεύεται η πρώτη κατοικία μόνο στο 20%. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε το ποσοστό αυτό να ξεπερνά το 60%. Έχει ιδιαίτερη σημασία, θα επισήμανα αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι κερδίσαμε πολύ μεγάλο στοίχημα σε σχέση με την ενέργεια. Ακυρώνεται η πώληση του 66% του ΑΔΜΙΕ και η ιδιωτικοποίησή του. Δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ακυρώνεται επίσης η δημιουργία και η πώληση μικρής ΔΕΗ. Με το χρέος, αυτό που οποίο σήμερα όλοι έχουν επιβεβαιώσει, αλλά και οι θεσμοί και η κυβέρνηση, ότι δεν είναι βιώσιμο, αλλά αυτοί οι οποίοι επιμένουν ότι είναι βιώσιμο, είναι μόνο η κυβέρνηση, μόνο η Νέα Δημοκρατία το προηγούμενο διάστημα, όπου ως κυβέρνηση ήθελε να δικαιολογήσει για όλα όσα είχε κάνει με το
PSI όταν αφέμαξε όλα τα ταμεία, να δικαιολογήσει δηλαδή αυτό το οποίο, τη μεγάλη καταστροφή την οποία είχε επιφέρει. Και όχι μόνο αυτό, όλη την προηγούμενη περίοδο, η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, το μόνο που έκαναν ήταν να πριονίζουν, να καταστρέφουν όποια προσπάθεια γινόταν από την ελληνική κυβέρνηση με μόνο μέλημά τους, να στηρίζουν ό,τι το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ, το IMF έλεγε, είτε για τα εργασιακά, είτε για τα ζητήματα της οικονομίας. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γινόταν. Ήταν καταστροφή για την ελληνική κοινωνία όλο το προηγούμενο διάστημα. Και αυτή η στρατηγική τους, η οποία είναι αδιέξοδη και φαίνεται καθημερινά με τις επιλογές τις οποίες κάνει, όπου από τη μία ζητάει να στηριχθεί λοιπόν το IMF, το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ, οι επιλογές οι οποίες είναι ακραία νεοφιλελεύθερες. Απ' την άλλη μεριά να ζητάει εκλογές, επίσης να μειωθούν τα πλεονάσματα και να αυξηθεί η ανάπτυξη. Ένα success story το οποίο παρουσιάζουν ξεχνώντας όλα όσα είχαν κάνει, όσα είχαμε φτάσει και φτάσαμε να είναι κατεστραμμένη η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία. Θέλω να επισημάνω τέλος για το χρέος ότι το 15% του ΑΕΠ που προβλέπεται ήταν πολύ σημαντικό για την αποπληρωμή ό,τι έχει να κάνει με τις οφειλές μας. Και ήταν σημαντικό για να σας δείξω την τάξη μεγέθους ότι από το 2009 ως το 2013 έδωσε η χώρα μας από 26 έως 33% του ΑΕΠ για το χρέος. Αν η συμφωνία που πέτυχε η κυβέρνηση στο τελευταίο Eurogroup είχε διεκδικηθεί και κερδιθεί, στην αρχή της κρίσης η χώρα θα διέθετε κάθε χρόνο από 18 ως 25 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Θέλω να, γιατί θα μιλήσει και ο Υπουργός για το τι κάνει η κυβέρνηση αυτή την περίοδο, θέλω να επισημάνω επίσης 2-3 πράγματα ακόμα. Το ένα έχει να κάνει με τη μάχη την οποία θα δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση και αφορά τα εργασιακά. Είναι η μάχη μεγάλη την οποία θα δώσουμε το επόμενο διάστημα. Θα παραμείνουμε προσιλωμένοι σε αυτή μας τη στόχευση, η οποία είναι να μην γίνει περαιτέρω απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Θα παραμείνουμε σε μια λογική όπου θα σταματήσει να υπάρχει η ελαστική εργασία, θα πρέπει να σταματήσει να υπάρχουν τα μπλοκάκια, θα πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν οι ομαδικές απολύσεις. Φαίνεται ότι και ο εργοδοτικός κόσμος της χώρας, όπως δέχτηκε το 1% για να τροφοδοτηθούν τα ασφαλιστικά ταμεία στις εισφορές, φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή το μέγεθος της καταστροφής από την αιμονή των ακραίων κύκλων του νεοφιλελευθερισμού που εκφράζει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης. Φαίνεται ότι δέχονται, θα δεχθούν την αλλαγή και να κρατηθούν και να σταθεροποιηθούν οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα. Θέλω να επισημάνω για την στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται ότι έχει αλλεργία σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημοκρατία. Αλλεργία σε ό,τι έχει να κάνει με τη διεύρυνση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, ό,τι έχει να κάνει με δημοψηφίσματα, ό,τι έχει να κάνει με την απλή αναλογική. Και είναι πάρα πολύ τυχοδιοπτικό, είναι απρεπές να κατηγορούν τη νέα γενιά η οποία θα πρέπει και πρέπει να ψηφίζει από τα 17 ότι αυτή η νέα γενιά δεν μπορεί να το κάνει και ότι με αυτόν τον τρόπο της επιλογής της δικής μας ότι είναι ένας τρόπος εκμαυλισμού της. Είναι ντροπή να λέγονται αυτά για τη νέα γενιά η οποία έχει υποστεί όλες αυτές τις καταστροφικές συνέπειες της πολιτικής, έχει φύγει από τη χώρα και η οποία πρέπει να έχει λόγο για την αλλαγή που πρέπει να συνεχιστεί στη χώρα μας. Η απλή αναλογική ήταν στο πρόγραμμά μας. Δεν μπορούν να μας εγκαλούν ότι το κάνουμε γιατί εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μη σταθερές κυβερνήσεις. Οι σταθερές κυβερνήσεις ήταν αυτές οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια με την έγκριση και με την υπονόμευση την οποία δεχόντουσαν και από όλες τις πλευρές κατάφεραν να έχουν και να οδηγήσουν τη χώρα εκεί που την οδήγησαν. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Είναι ένα συνέδριο το οποίο είμαστε αναγκασμένοι να δώσουμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα οποία συμβήκαν την προηγούμενη περίοδο.
Ένα συνέδριο το οποίο θα είναι και αναστοχασμού. Ένα συνέδριο το οποίο είμαστε αναγκασμένοι, γιατί τα μάτια της Ευρώπης μας κοιτάνε, της αριστερής, της προοδευτικής Ευρώπης μας κοιτάνε και θέλουν απαντήσεις, γιατί είμαστε το μοναδικό εγχείρημα το οποίο μέσα στον καπιταλισμό, μέσα στον ακραίο νεοφιλελευθερισμό, μέσα σε μια μεγάλη κρίση οικονομική και προσφυγική, είναι κυβέρνηση η ριζοσπαστική αριστερά. Και όσο και αν θέλουν ή όσο δεν καταλαβαίνουν, οι δυνάμεις που είναι υποτίθεται πιο αριστερά, να ξέρουν ένα πράγμα από μας, να ξέρουν ένα πράγμα, ότι αριστερό είναι αυτό το οποίο παλεύεις, είναι αυτό το οποίο επιλέγεις να δώσεις τη μάχη για να σταματήσει η ανατροπή και να υπάρξει ανατροπή όλων αυτών όσων έχουν συμβεί. Οτιδήποτε άλλο είναι η παραμονή του παλιού. Αυτό πρέπει να το ξέρουν όλοι και να καταλάβουν ότι αυτή η αλλαγή θα υπάρξει είτε το θέλουν είτε το θέλουν. Εκλογές το 2019 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνηση με προοδευτική. Με προοδευτικό πρόσημο, με αλλαγή σε όλα όσα συμβήκαν το προηγούμενο διάστημα στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.